Αυτές τις μέρες όλοι θέλουμε να είμαστε έξω, να κάνουμε τις βόλτες μας, να κάνουμε τα ψώνια μας, αλλά φέτος θα κάνουμε μια εξαίρεση. Αυτό το Πάσχα μένουμε σπίτι και δεν ξεχνάμε να γυμναζόμαστε. Καλό Πάσχα, χρόνια πολλά σε όλους και ειδικά σας τα παιδιά που είστε πιο δυνατοί. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση σε όλους τους αθλητές και προπονητές του Double Agapes. Παιδιά, σας εύχομαι να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να περνάτε καλά μέσω του μπάσκετ. Καλημέρα. Θέλω να σας ευχηθώ καλό Πάσχα μέσα από την καρδιά μου. Ένα Πάσχα το οποίο θα είναι λίγο διαφορετικό από όλα τα άλλα, αλλά να έχετε στο μυαλό σας ότι δεν θα δείτε τα αγαπημένα σας πρόσωπα για να γιορτάσετε μαζί, γιατί θέλετε να προστατεύσετε την υγεία τους, αλλά και την υγεία τη δικιά σας. Σε λίγο καιρό θα το έχουμε ξεπεράσει και σε λίγο καιρό θα τα πούμε από κοντά στο επόμενο Double Agapes. Καλό Πάσχα, με υγεία και ευτυχία για όλους. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Έχουμε υγεία σε όλο τον κόσμο και υπομονή, ώστε να ξεπεράσουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε και να μπορέσουμε με ασφάλεια να επιστρέψουμε σε αυτό που όλοι αγαπάμε. Είναι γεγονός πως το φετινό Πάσχα είναι διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Παρ' όλα αυτά οι αξίες είναι ίδιες, οπότε ας μην χάσουμε την πίστη και την ελπίδα για ζωή και ας χαρούμε λίγο παραπάνω τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Γιορτές σε όλους, με υγεία και πολύ αγάπη μένοντας σπίτι και με το καλό να επιστρέψουμε όλοι μαζί στα γήπεδα που τόσο πολύ αγαπάμε. Χρόνια πολλά σε όλα τα παιδικά χαμόγελα του Double Agapes. Καλημέρα σε όλους σας, είμαι ο Δημήτρης Αποσκήτης, ο υπεύθυνος προπονητής της ομάδας των Άνσου Μήλων και εύχομαι σε όλους σας καλή μεγάλη εβδομάδα. Δεν σας το κρύβω ότι τη φετινή χρονιά περίμενα με πολύ μεγάλη χαρά ένα παιχνίδι που είχαμε προγραμματίσει με τον ήρωα Άγγελο δίπλα σας, τον Γιάννη τον Τουμπρί, τον αγαπημένο σας προπονητή, να γίνει στο γήπεδο του Μήλωνα στις 5 Απριλίου στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας αυτισμού που είναι στις 2 Απριλίου και ευχόμασταν όλοι μας να μπορέσουμε να ευχηθούμε από κοντά σε εσάς που αποτελείτε τους δικούς μας μικρούς ήρωες, παιδιά που αγαπάμε πάρα πολύ, που είσαστε παράδειγμα για τη ζωή μας, καθημερινά σας καμαρώνουμε και εσάς και τις οικογένειές σας που είναι οι άλλοι μικροί ήρωες δίπλα σας. Αλλά δυστυχώς όλη αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό και την καραντίνα δεν μας άφησε να πραγματοποιήσουμε αυτό το πολύ όμορφο σχέδιο που είχαμε ονειρευτεί με τον Γιάννη τον Τζουμπρί. Ευελπιστούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να το φέρουμε σε πέρας και να μπορέσουμε να είμαστε πάλι μαζί όλοι κοντά. Είμαι ένας άνθρωπος που και η ομάδα μου και εγώ από την αρχή ήμασταν πολύ κοντά σε αυτά τα παιδιά. Θυμάμαι ότι σαν ομάδα παραβρεθήκαμε στο πρώτο Double Agapes που έγινε πάλι μέρος του Πάσχα στο γήπεδο του Σαλπέας, στο πρώτο Double Agapes. Κάναμε και ένα δεύτερο παιχνίδι κοντά μας στο γήπεδο του Μήλωνα πριν μερικά χρόνια και ελπίζουμε κάθε φορά να είναι και καλύτερο. Δυστυχώς οι καταστάσεις δεν μας αφήσανε, αλλά προχωράμε και με την ευκαιρία των Άγιων αυτών ημερών θέλω να ευχηθώ σε όλους σας καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, να υγεία πάνω απ' όλα σε όλους, πολλές ευχές, να συνεχίζετε να μας δίνετε το παράδειγμα και εύχομαι ειλικρινά το συντομότερο δυνατό να μπορέσουμε όλοι μας να είμαστε αγκαλιασμένοι και πάλι και να μπορέσουμε να ευχηθούμε από κοντά τις ευχές που τώρα κάνουμε μέσω διαδικτύου. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Γεια σας, είμαι η Σεβίνα, θα ήθελα να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου να έχετε καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, εσείς οι μικροί αθλητές και οι οικογένειές σας, να είστε υγιείς γιατί αυτό είναι το σημαντικό στις μέρες μας, να δείξουμε λίγο υπομονή γιατί το να τελειώσει όλο αυτό που ζούμε και θα ξαναγυρίσουμε πίσω στις δραστηριότητες μας, στα γήπεδά μας που τόσο πολύ λαχταράμε, να βάλουμε περισσότερα καλάθια και να καταφέρουμε και άλλα πράγματα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια σας. Γεια σας παιδιά. Γνωρίζοντας πόσο δύσκολη είναι αυτή η κατάσταση που περνάμε εξαιτίας του κορονοϊού, πρέπει να κάνουμε υπομονή και όταν όλα αυτά περάσει,
θα μπορέσουμε πάλι να παίξουμε μπάσκετ με τους φίλους μας και στις ομάδες μας. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Αυτές τις άγιες μέρες του Πάσχα, που η χώρα μας αλλά και όλος ο κόσμος δοκιμάζεται, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να πλησιάσουμε ένας τον άλλο με περισσότερη αγάπη. Συνεχίζουμε να αθλούμαστε, μένουμε υγιείς και αγαπάμε τον μπάσκετ. Τζάμπολ αγάπης λοιπόν και συνεχίζουμε δυναμικά. Μέσα από τη διαρκειά μου, καλή Ανάσταση όλο τον κόσμο, καλό Πάσχα. Καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σας εύχομαι από καρδιάς καλό Πάσχα σε εσάς και στις οικογένειές σας, με υγεία πάνω απ' όλα. Να μένετε σπίτι και αυτή η δύσκολη περίοδος θα περάσει. Θα σας δω όλους σύντομα σε μια ακόμη προπόνηση ή σε ένα τζάμπολ αγάπης. Να είστε όλοι καλά. Coach Γιάννη, ευχαριστώ πολύ για την τιμή να δώσω και εγώ τις ευχές μου σε όλα τα παιδιά. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Εύχομαι να φανούμε δυνατοί και αντάξιοι των προσδοκιών και θα χρησιμοποιήσω μια ατάκα την οποία θα χρησιμοποιώ καιρό, ότι όποιοι παίζουν μπάσκετ είναι δυνατοί, οπότε μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη χώρα και παγκοσμίως. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους τους αθλητές και σε όλες τις οικογένειες. Και από μένα και από τον Άρη Σύρου. Να είστε καλά. Γεια σας παιδιά. Είμαι ο Βασίλης Χανθόπουλος και είμαι αθλητής στην ομάδα μπάσκετ του Περιστερίου. Ελπίζω όλοι να έχετε την υγεία σας και να είστε καλά. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου αυτές τις άγιες μέρες να τις περάσετε όμορφα με τις οικογένειές σας, μένοντας όμως στο σπίτι. Έτσι ώστε να περάσει όσο γίνεται πιο γρήγορα το πρόβλημα που υπάρχει με την πανδημία και τον κορονοϊό, για να ξεκινήσουμε όλοι μας σιγά σιγά να γυρνάμε στο άθλημα που τόσο αγαπάμε. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Ένα Πάσχα διαφορετικό από τα υπόλοιπα, με αγάπη και φροντίδα όμως για όλους πιο πολύ από ποτέ. Καλή Ανάσταση σε όλους, μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλείς. Γεια σας, είμαι η Άτιμη Σπανού. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλό Πάσχα με υγεία. Ακόμα και αυτές τις μέρες που πρέπει να είμαστε σπίτι, πιστεύω ότι ο καθένας ξεχωριστά μπορεί να περάσει πολύ καλά την συγκεκριμένη μέρα. Καλό Πάσχα λοιπόν και υπομονή για να επιστρέψουμε όλοι στα γήπεδα. Γεια σας, είμαι ο Γεράσιμος Αγγελετάκης και είμαι εθελοντής στο Τζάμπολ Αγάπης. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλό Πάσχα και χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη και αισιοδοξία για εσάς και τις οικογένειές σας. Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαχατζής, προπονητής μπάσκετμπολ. Όπως και εσείς, αγαπάω πολύ το μπάσκετ και μου λείπει το γήπεδο, αλλά πρέπει να κάνουμε υπομονή, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα είμαστε πολύ καλά και μετά θα επιστρέψουμε όλοι πιο δυνατοί στο γήπεδο να κάνουμε αυτό που μας αρέσει, που αγαπάμε, το μπάσκετ. Στις οικογένειες του Τζάμπολ Αγάπης, στα παιδιά και στους γονείς, στους προπονητές και σε όσους δουλεύουν για αυτόν τον οργανισμό, εύχομαι καλό Πάσχα και να περάσετε καλά με τις οικογένειές σας. Hello everyone, this is Rebecca. I am from Lebanon and I played recently with the team of Hesperides Kalitheia. I want to wish the family of Jean-Paul of Love a happy Easter. I hope you stay healthy and safe during these hard times. Εύχομαι σε όλους καλή Ανάσταση, χαρούμενο Πάσχα. Αυτό το Πάσχα μένουμε υγιείς, δυνατοί, με υπομονή και μένουμε σπίτι. Ραντεβού στα γήπεδα. Τζάμπολ αγάπης, το αγαπάμε. Παίζουμε μπάσκετ στο σπίτι μας, κάνουμε γυμναστική στα μπαλκόνια μας,
περπατάμε έξω, κάνουμε ωραίες βόλτες μικρές και περιμένουμε να ξαναγυρίσουμε στο σχολείο και στο γήπεδο μπάσκετ. Γεια σας! Καλό Πάσχα και με υγεία σε όλους και αγάπη, υπομονή. Όλο αυτό θα μας κάνει πιο δυνατούς, υπομονή σε όλο τον κόσμο. Και πολύ αγάπη και καλή σχολή τους. Είμαι η Ιώνα Αβιελά, αθλήτρια του Παναθηναϊκού, και θέλω να ευχηθώ στα παιδιά του Τζάμπολ Αγάπης και στις οικογένειές τους καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Να ευχηθώ καλή Ανάσταση, υγεία, χαρά και ευτυχία στους αθλητές μας και στις οικογένειές τους. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό που χάρη σε εξαιρετική προσπάθεια συγκεκριμένων ανθρώπων δίνεται δυνατότητα σε παιδιά που είναι κομμάτι μας, σε παιδιά που οφείλουμε πάρα πολλά, να μας δείξουν και στο επίπεδο του αθλητισμού πόσα μπορεί να πετύχει κάποιος όταν έχει θέληση, όταν έχει διάθεση και όταν υπάρχουν άνθρωποι δίπλα του για να το ανοίξουν δρόμους. Για μας είναι πολύ σημαντικό να μας δίνετε δύναμη, να μας θυμίζετε ότι η δική μας ευθύνη ως Δήμος είναι να βρίσκουμε τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους να ξεδιπλώνουμε προοπτικές και δρόμους για να μπορέσουν να πετύχουν όλα όσα μπορούν να πετύχουν. Να είστε καλά. Ένα. Καλό Πάσχα σε όλους. Δύο. Μένουμε σπίτι και κάνουμε τις ασκήσεις μας. Τρία. Σας περιμένω στο γήπεδο να παίξουμε μπασκετάκι. Καλή Ανάσταση σε όλους, να προσέχετε τους εαυτούς σας, σας αγαπώ πολύ, φιλάκια. Γεια σας, με λένε Βάσια και θα ήθελα να σας ευχηθώ καλό Πάσχα, χαρούμενη Ανάσταση. Είναι λίγο διαφορετικό αυτό το Πάσχα από τα προηγούμενα, αλλά σίγουρα έχουμε ανακαλύψει πόσα πολλά μπορούμε να κάνουμε μέσα από το σπίτι μας. Δημιουργήστε λοιπόν όμορφες στιγμές για εσάς και όσους μένετε μαζί. Φιλιά πολλά, να περάσετε όμορφα, χαρούμενο Πάσχα, με υγεία. Αυτές οι γιορτές είναι διαφορετικές. Εσύ όμως μπορείς να έχεις το δικό σου πρόγραμμα χωρίς να αλλάξει κάτι. Σου εύχομαι να περνάς όμορφα με την οικογένειά σου μένοντας σπίτι. Καλό Πάσχα! Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Με υγεία και πολλές ευτυχισμένες στιγμές. Εύχομαι του χρόνου να μας βοηθήσει ο Θεός να είμαστε όλοι μαζί με τους αγαπημένους μας. Είναι γεγονός πως αυτό το Πάσχα μας βρίσκει όλους να αντιμετωπίζουμε μια διαφορετική, μια πρωτόγνωρη θα λέγαμε κατάσταση. Αν όμως νιώθουμε μια κόπωση, ψυχολογική ή σωματική, που πρέπει απλά να μείνουμε σπίτι για να το ξεπεράσουμε με επιτυχία όλο αυτό, ας σκεφτούμε για λίγο και τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Οι γονείς τους θα πρέπει να τους επεξηγήσουν με έναν απλό τρόπο όλο αυτό που συμβαίνει, κάτι που δεν είμαι σίγουρος ότι και εμείς το έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν, αυτές τις γιορτές ας αφιερώσουμε μέρος της σκέψης μας στα παιδιά και στις οικογένειές τους. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο. Αγαπητοί φίλοι, το τελευταίο διάστημα ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Η σκέψη όλων βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους που καθημερινά δίνουν τη μάχη για να είμαστε εμείς υγιείς. Θα ήθελα να σας ευχηθώ υγεία, δύναμη και υπομονή. Μην ξεχνάμε ότι μένουμε σπίτι και προστατεύουμε τους εαυτούς μας και όσους μας αγαπούν. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση! Και η οικογένεια να βρεθούμε ξανά αγκαλιά με την αγαπημένη μας μπάλα στο γήπεδο, παίζοντας μπάσκετ με τις ώρες.
καλό Πάσχα, με υγεία και αγάπη. Γεια σας, είμαι ο Κόσπυρος Δομινιάτης. Ξέρω ότι για όλους μας τόσες μέρες μέσα είναι πολύ δύσκολο. Κάντε υπομονή. Θέλω να ευχηθώ στα παιδιά τζάμπολ της αγάπης, χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση. Γεια σας, με λένε Gloria Couvordel. Είμαι αθλήτρια της ομάδας Αρντέος BC, της Κυψέλης, και ευχόμαστε στα παιδιά του τζάμπολ αγάπης καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Καλησπέρα σας. Είμαι η Ελένα Σέχο από την ομάδα Deus BC της Κυψέλης. Σε αυτές τις δύσκολες ημέρες που διανύουμε, θέλω να έχετε υπομονή και σύντομα θα γυρίσουμε στα γήπεδα και στο αγαπημένο μας σπορ, το μπάσκετ. Εύχομαι στα παιδιά του Τζάμπολ Αγάπης καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Το μήνυμα των ημερών είναι ότι μετά τον Γολγοθά, ακόμα και μετά τη Σταύρωση, υπάρχει Ανάσταση. Το θαύμα της ζωής σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία. Σε μια κοινωνία που οι ξεχωριστές ομάδες δεν θα γίνονται αντικείμενο προκατάληψης και διακρίσεων. Τα παιδιά με αυτισμό είναι και δικά μας παιδιά. Έχουν αναφέρει το δικαίωμα στην άθληση. Ζουν μέσα από τον αθλητισμό. Στηρίζουμε τις οικογένειές τους και ευχόμαστε ολόψυχα καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Και ειδικά σε εσάς παιδιά, χαμόγελα, αισιοδοξία, αγάπη και καλά τσουγκρίσματα με τα αυγά. Είμαι ο Τάκης ο Πανούλιας, ο προπονητής της Ένωσης Ηλίου στο μπάσκετ. Με χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση του φίλου και συναδέλφου Γιάννη Τσουμπρή και του Τζάμπολα Αγάπης για τις ευχές μου σε παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος που ασχολούνται με το μπάσκετ και τις οικογένειές τους. Είναι αλήθεια ότι εφέτος το Πάσχα κάποια πράγματα θα είναι διαφορετικά. Φέτος μένουμε σπίτι, αλλά τίποτα δεν μας εμποδίζει από το να γιορτάσουμε την Ανάσταση οικογενειακώς και να βιώσουμε όμορφες, γεμάτες αγάπη στιγμές για εμάς και τα παιδιά μας. Ιδιαίτερα εφέτος θέλω να ευχηθώ στα παιδιά με αυτισμό που παίζουν μπάσκετ. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Κάνουμε προπόνηση στο σπίτι, έως ότου επιστρέψουμε στα γήπεδα και πάλι δυνατοί. Για όλους τους γονείς, καλή Ανάσταση και θέλω να πω τα συγχαρητήριά μου για την αγάπη και την υπομονή που δείχνετε στα παιδιά σας. Να είστε όλοι καλά και μένουμε σπίτι. Ονομάζομαι Ζαβέλη Ιουλιέτα, είμαι ειδική παιδαγωγός και εθελοντρία στο Τζάμπολ Αγάπη. Θέλω να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλές γιορτές, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση να έχουμε με υγεία και αγάπη. Και όλα θα περάσουν, όλα θα γίνουν ακόμα καλύτερα. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Σάκης Καλυβόλητης, υπεύθυνος Ακαδημιών Μπάσκετ του ΔΑΣ Δραπετσόνης. Οι ημέρες που διανύουμε είναι δύσκολες για όλους μας, αφού έχει αλλάξει η καθημερινότητά μας, αλλά και οποιαδήποτε δραστηριότητα είχαμε εντός αλλά και εκτός γηπέδου. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ σε όλους υγεία, ευημερία, δύναμη, αλληλεγγύη, αισιοδοξία και αγάπη και πολλά χαμόγελα. Γιατί μόνο με αγάπη και χαμόγελο μπορεί να γίνει αυτός ο κόσμος καλύτερος, ώστε να μπορούν οι μικροί ήρωές σας, οι αθλητές και αθλήτρες Τζάμπολα Αγάπης, να χαίρονται όχι μόνο τον μπάσκετ, αλλά και τη ζωή. Ο σύλλογός μας είναι κοντά στα παιδιά με αυτισμό. Σε συνεργασία με τον Γιάννη Τζουμπρή, λειτουργεί ένα τμήμα τα τελευταία 2 χρόνια. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια όσο καλύτερα μπορούμε. Καλή Ανάσταση σε όλους και καλό Πάσχα. What's up everybody, this is Tony Echols Jr. with Las Vegas Unknown. I want to wish everybody a happy Easter. Shout out to the Jumball Love Basketball family. Shout out to Coach John. I hope everybody's enjoying their holiday and everybody stays blessed. Γεια σας παιδιά. Εύχομαι να παίζετε μπάσκετ, παρόλο που είναι δύσκολες οι εποχές και δύσκολες στιγμές που περνάμε. Εύχομαι καλή Ανάσταση, με υγεία,
σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα παιδιά και πάνω απ' όλα ηρεμία. Καλό Πάσχα, παιδιά. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, υγεία, ευτυχία, ηρεμία και αρκετή υπομονή για να περάσουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Φιλιά πολλά. Από τότε που γνώρισα το Τζάμπολ Αγάπης, μου έχει χαρίσει μεγάλες συγκινήσεις, τεράστια χαμόγελα και ανεκτήμητα μαθήματα ζωής από τους μικρούς μας ήρωες. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους συμμετέχοντες, τα παιδιά μας, τους ήρωές μας, αυτούς τους μαχητές της ζωής, σε όλους τους εθελοντές και τους φίλους του Τζάμπολ Αγάπης. Καλό Πάσχα, χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση. Γιάννη, θέλω εσένα να σε ευχαριστήσω για όσα μας έχεις προσφέρει δημιουργώντας αυτό το άθλημα, δίνοντας τα παιδιά μας την ευκαιρία να συμμετέχουν και να κοινωνικοποιούνται. Χρόνια πολλά και ελπίζω τα 4 χρόνια να γίνουν 400 και να συνεχίζουν. Γεια! Παιδιά, γεια σας! Με την Ανάσταση του Χριστού μας, με υπομονή στην κοινή προσπάθεια, θα βρεθούμε σύντομα ξανά μαζί στο σχολείο και στο μπάσκετ. Με κατανόηση, με αγάπη, βγαίνουμε πάντα νικητές. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους σας. Ευχές στις οικογένειές σας για καλό Πάσχα με υγεία, δύναμη και πίστη. Παιδιά, καλημέρα σας σε χρόνια πολλά. Είμαστε όλοι άνθρωποι από τον ίδιο Θεό. Όλοι έχουμε την ίδια αξία, τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες ευκαιρίες. Βεβαίως να έχετε γνώμη και βεβαίως και επιρροή. Πρέπει να έχουμε όλοι τις ίδιες ευκαιρίες στη ζωή, τις ίδιες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και όλοι χρειαζόμαστε αγάπη και συντροφιά. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Σας αγαπώ. Γεια σας. Αγαπητά μου παιδιά, γεια σας. Με την ευκαιρία των γενεθλίων σας για το Τζάμπολ Αγάπης, σας εύχομαι καλή πρόοδο με ό,τι ασχολείστε και ασφαλώς και για το αγαπημένο μας μπάσκετ. Επίσης, για κάθε μία και έναν από εσάς ξεχωριστά, μαζί με μια μεγάλη αγκαλιά, σας εύχομαι χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση για εσάς και τις οικογένειές σας. Μένουμε μέσα τώρα και σε λίγο θα βρεθούμε στο γήπεδο. Τα φιλιά μου και καλό Πάσχα. Γεια σας αγαπητά μου παιδιά. Περνάμε μια δύσκολη περίοδο, αλλά θα την περάσουμε όλοι μαζί και γρήγορα την περάσουμε με επιτυχία. Χαίρομαι που βλέπω ότι έχετε δίπλα σας ανθρώπους που σας αγαπάνε και σας προσέχουν. Φυσικά έχετε δικαίωμα στα πάντα στη ζωή και πολύ περισσότερο στον αθλητισμό και περιμένω με ανυπομονησία να έρθει ο καιρός να βρεθώ κοντά σας, να σας βοηθήσω να αγαπήσετε ακόμα περισσότερο και το άθλημα που και εμείς αγαπάμε, τον μπάσκετ. Σας εύχομαι καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, να προσέχετε και γρήγορα να βρεθούμε κοντά. Χρόνια πολλά. Είχα ακούσει και διαβάσει για σας πάρα πολλά. Από τη στιγμή όμως που σας γνώρισα και από κοντά, στο Τζάμπολ της Αγάπης, μείνατε και στη σκέψη μου και στην καρδιά μου. Να ξέρετε ότι θα είμαι πάντα κοντά σας για όποια εκδήλωση με χρειαστείτε. Σας εύχομαι από ψυχής να περάσετε καλά αυτές τις γιορτές. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Μένει μου μικρή φίλη, σε λίγες μέρες γιορτάζουμε τα 4 χρόνια Τζάμπολ Αγάπης. Σας προτρέπω να ασχοληθείτε με τον αθλητισμό και ιδίως με το αγαπημένο μας μπάσκετ. Πρέπει να ξέρετε ότι και εμείς που ασχοληθήκαμε με τον μπάσκετ, όπως και εσείς τώρα, είμαστε παιδιά του ιδίου Θεού με τις ίδιες αξίες και ευκαιρίες για τη ζωή. Εύχομαι προσωπικά σε εσάς και τις οικογένειές σας καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Χρόνια πολλά Τζάμπολ Αγάπης,
να τα κατοστήσεις. Αυτό το τόσο περίεργο και διαφορετικό Πάσχα, εύχομαι οι καρδιές όλων να γεμίσουν αγάπη, γαλήνη παρά τις αντιξότητες, ελπίδα και προσμονή για ένα καλύτερο και ευλογημένο αύριο. Καλή Ανάσταση σε όλους, σε εσάς και στις οικογένειές σας και να προσέχετε γιατί είσαστε πολύτιμοι. Καλησπέρα φίλοι του Τζάμπολ Αγάπης από τον Μπίγα σου Κορδάλου, τον πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο, τους προπονητές και τους αθλητές του. Τέτοια εποχή Θεού θέλοντος θα ετοιμαζόμαστε για τον αγώνα των παιδιών μας. Ιού μη θέλοντος δεν θα μπορέσουμε να τον πραγματοποιήσουμε. Ας είναι. Μία φορά μπορούμε να χάσουμε έναν αγώνα για να κερδίσουμε τον αγώνα της ζωής. Για να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί στους χώρους που αγαπάμε, υγιείς και δυνατοί. Με περισσότερο Τζάμπολ Αγάπης για τα παιδιά μας. Καλή Ανάσταση σε όλους, πάντα με Αγία. Το Τζάμπολ Αγάπης κλείνει 4 χρόνια προσφοράς στα παιδιά με αυτισμό και ειδικές ανάγκες. 4 χρόνια ο εμπνευστής του Γιάννη Τσουμπρής με τους συνεργάτες του δίνουν την ευκαιρία και τη χαρά στους μαθητές των ειδικών σχολείων να συμμετέχουν ισότιμα σε προσαρμοσμένους αγώνες και προπονήσεις καλαθοσφαίρισης. Εύχομαι στο Τζάμπολ Αγάπης να συνεχίσει το σπουδαίο του έργο και την πολύτιμη προσφορά του για πολλά πολλά χρόνια ακόμη με την ίδια αγάπη και τον ίδιο ενθουσιασμό. Για το Πάσχα που γιορτάζουμε, εύχομαι ολόψυχα στα παιδιά του Τζάμπολ Αγάπης και τις οικογένειές τους, καθώς και στους διοργανωτές, καλή Ανάσταση με υγεία, χαρά, δύναμη και πολλές επιτυχίες. Δύσκολη περίοδο της ζωής μας, αν και δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί δεν μπορούμε να βρισκόμαστε εκτός σπιτιού, είναι πολύ σημαντικό το ότι είμαστε με ανθρώπους που μας αγαπάνε, τους αγαπάμε και κυρίως έχουμε την υγεία μας. Όπως ακριβώς έχουμε μάθει στο μπάσκετ, το αποτέλεσμα θα έρθει μετά από επιμονή, υπομονή και συγκέντρωση στο στόχο μας. Ο στόχος μας είναι να ξαναβρεθούμε γρήγορα στα γήπεδα και αυτό ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση και τα ξαναλέμε στο γήπεδο. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση, να έχουμε την υγειά μας, να ξαναβρούμε τη δύναμή μας, να ξαναπιάσουμε στα χέρια μας τις ζωές μας και όλα τα άλλα θα έρθουν, θα τα συναντήσουμε και θα μας συναντήσουν. Και θα ξανακάνουμε high five και θα ξαναπηδήσουμε σε αυτά τα υπέροχα Τζάμπολ Αγάπης. Να είμαστε καλά. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος αυτού του υπέροχου βίντεο με όλες αυτές τις όμορφες ευχές που ακούσαμε από τους ανθρώπους του Τζάμπολ Αγάπης. Από όλους εσάς που τα τελευταία 4 χρόνια είστε κοντά μας, με κάθε τρόπο. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για αυτό που κάνετε για όλους εμάς. Ευχόμαστε καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και εμείς με τη σειρά μας και να πούμε εδώ ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα αφιερωμένη στα γενέθλια του Τζάμπολ Αγάπης, στα 4 χρόνια της πορείας αυτής. Καθημερινά, μέσα από βίντεο, μέσα από παλιές φωτογραφίες, θα θυμηθούμε ξανά όλες τις στιγμές που περάσαμε μαζί. Να είστε όλοι καλά. 1, 2, 3, Τζάμπολ Αγάπης, το κάνουμε. Πάμε. 1, 2, 3. Τζάμπολ Αγάπης.